Με τον Κούγια έχω μια πολύ καλή σχέση. Το θεωρώ άνθρωπο που γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Το ότι διαλέγει φιλίες που δεν συμφέρουν τον ΠΑΟΚ είναι ένα κομμάτι φέτος. Είναι γνωστό ότι είναι νομικός του κ. Μαρινάκη. Και επίσης είναι γνωστό γιατί είναι είδηση ότι θα κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Και θα κάτσει στο παιχνίδι γιατί του αρέσει η μανούρα. Είναι υδροχώος, την Παναγία σου κάνω. Ναι. 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 Δεν μπορώ, δουλεύω τώρα. Άρα. Πάμε πάλι. Σλέξε. Που είσαι αρχίδιο κάθε τρελός, να πούμε. Καμιά χορηγία δεν μας δίνει, να πούμε. Αλλά στο σπουργίτι μου πέθανε ο σκύλο μου. Να πού στη μαμά Τέρεζα. Θα βοηθήσω, αλλά του δικού μου ανθρώπου. Τι άλλο. Να πει όλοι μικροί μα λέει. Τέλο πάντων, ο Κούγια μίλησε μαζί του και μου είπε θα κάτσει στον πάγκο. Τι σημαίνει θα κάτσει στον πάγκο. Καταρχήν δεν δίνει το μάτς. Τι θα πει δεν δίνει το μάτς. Πάει να πει ότι η άμυνα του θα είναι πολύ πίσω. Και ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει την ίδια άμυνα που βρήκε η ΑΕΚ στο ΑΕΚ Απόλλων 0-0. Ότι θα βρει την ίδια αντίσταση που βρήκε στο ΙΑΕΚ μέσα στη Λάρισα, στο Λάρισα ΑΕΚ 0-0. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα να πετάξει σε 90 λεπτά ένα γκολ τη Λάρισα χωρίς να φάει. Εμένα η Λάρισα δεν μ' αρέσει. Να ήταν ο Κούγιας μεγαλομέτωπο στο Πανιόνιο, θα έλεγα είναι μεγάλο παιχνίδι, δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Να ήταν στον Ατρόμητο ο Κούγιας, πάλι θα έλεγα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Να ήταν στη Ξάνθη ο Κούγιας, θα έλεγα δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω όμως ότι η Λάρισα, παρά το γεγονός ότι δεν θα ανοίξει τα πόδια της, να πούμε, όπως η κυραφροσύνη στον Αλή Πασά, περάστε κόσμο, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν ο Κούγιας θα προσπαθήσει να το από τα 90 λεπτά να περνούν τα 70. Διακοπές, αποβολές, φασαρία, θα κοιτάξει να σπάσει το ρυθμό. Τα ξέρω αυτά από μέσα. Είναι μια τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού, μήπως κάνει κάτι η Λάρισα ή η ΑΕΚ από πίσω. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει. Πιστεύω όμως θα έχουμε ένταση, κίτρινες κάρτες, αποβολές. Αν παρασυρθεί ο ΠΑΟΚ από τη συμπεριφορά του Κούγια, θα είναι κακό για αυτόν, θα αποσυντονιστεί. Νομίζω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι με μεγάλο σκορ. Πιστεύω ότι θα το πάρει το μάτς με 1-0. Και σε αυτά τα παιχνίδια, βέβαια, η πρόκληση είναι δύσκολη γιατί μπορεί να μπει ένα γκολ στο 10 και το 1-0 να γίνει 5. Ή να μην μπει ποτέ γκολ στην αρχή, να χαθούν οι 5 πρώτες, 4 πρώτες ευκαιρίες. Και όσο περνάει ο χρόνος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Διαχρονικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στερείται του εξαριού και του οχταριού. Θα πρέπει να πάρει από αυτούς τους δύο πάρα πολύ περισσότερα από αυτά που πήρε στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ πήρε στο Περιστέρι γκολ από τους δύο, από το 6 και το 8, αλλά αυτό ήταν παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερο. 1-0 ο ΠΑΟΚ, 0-1 ένα γκολ, είναι πολύ καλύτερη πρόκληση αν ασχοληθεί κανείς με αυτό το παιχνίδι. Χαμηλό σκορ. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.